Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Arc Genesis. Yay! Λοιπόν, αν αναρωτιέται κάποιος πώς μπορεί να καταλάβει αν προκαλεί lag στον server από harvesting, κοιτάξτε τα νούμερα αριστερά. Όταν βλέπετε και γίνεται αυτό πράγμα και μετράει, αυτό είναι lag. Όση ώρα μετράνε τα νούμερα, όλος ο server είναι κολλημένος και περιμένει να μετρηθούν τα νούμερα. Στον κοινόχρηστο server που έχουμε, εκεί πέρα που κάνουμε τα live stream, δεν υπάρχει αυτό το θέμα, διότι το έχω ρυθμίσει αλλιώς και δεν τα μετράει ένα-ένα. Τα μετράει 10-10 ή όλα μαζί, τέλος πάντων. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα εκεί, δεν θέλω να ανησυχείτε. Εδώ πέρα, επειδή παίζω μόνος μου, το έχω έτσι και όπως βλέπετε κάθε φορά που μαζεύω είναι και λίγο χειρότερο από την προηγούμενη φορά. Κάθε φορά είναι λίγο χειρότερο. Αυτό μπορεί να διορθωθεί αν βάλω το μαμούθ σε cryopod και το ξαναρίξω κάτω, και μετά θα είναι κομπλέ για 2-3 χτυπήματα και μετά πάλι θα γίνει αυτό εδώ το πράγμα. Ωραία. Μαζεύω και μετά τα πετάω κάτω σε σακουλάκια και ξαναμαζεύω και τα ξαναπετάω κάτω σε σακουλάκια και στο τέλος θα πάω απέναντι και θα τα πάρω όλα με pull. Ναι, εκεί ακριβώς είναι η βάση μου. Εφόσον από εδώ βλέπω τη βάση, πάνω πει ότι για τη βάση θα βλέπω τα σακουλάκια. Οπότε θα πάω στη βάση, θα κάνω pull όλα τα narco berries και όλα τα wood. Εδώ. Και πού θα τα βάλω όμως? Εδώ μέσα ξέρω εγώ τι χωράει. Ή να τα βάλω, μισό λεπτό, στο αρτσεντά, ώστε να τα σκεφτώ. Θα έχουν λήξει όλα, έτσι, θα τα έχουμε χάσει όλα. Λοιπόν, πατάω σε ένα οποιοδήποτε engram, γράφω narcotics, narcoberries μάλλον, όλα τα σακουλάκια. Και μπορεί να γέμισε. Οπότε θα βάλω και εδώ λίγα narcoberry, τα σακουλάκια. Τέλεια. Και πάμε τώρα το wood να το φέρουμε εδώ. Wood, τσακ, τσακ, έτσι. Ωραία, έχει χώρο να φέρουμε και το thatch. Thatch, τσακ, 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 τσακ. Ωραία. Και τι άλλο μπορεί να... Δεν θέλω κάτι άλλο από τα σακουλάκια. Τι να θέλω, μέτζο μπέρι, παίζει να έχω. Έχω πολλά μπέρις εδώ μέσα, δεν θέλω τίποτε άλλο από τα σακουλάκια. Μόνο αυτό. Ναι, λοιπόν, κραφτάρουμε. Να μπω εδώ για craft, που είναι άδειο. Λοιπόν, ceiling wood 100. Πλαπ, 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 πλαπ. Πολύ ωραία, 100 wood ceilings. Σε αυτό εδώ θα βάλω pillars. Θα κάνουμε το δεύτερο όροφο που σας είπα, παιδιά, και θα φτιάξουμε ένα θερμοκήπιο από πάνω. Αλλά ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν θέλω ο δεύτερος όροφος να είναι... Αυτό μου αρέσει εκεί που είναι. Το δεύτερο όροφο θα τον κάνω λίγο ψηλά. Δεν πειράζει. Πόσο είναι αυτό, 6 ύψος? Παραπάνω από 6 ύψος. Έχω εδώ ένα pillar. Pillar. Medium. Medium. Για να το μετρήσουμε το medium. Όχι, δεν κάνει. Δεν θέλει κι άλλο, θέλει παραπάνω από medium. Οπότε, αν βάλω δύο τέτοια, πάει πολύ ψηλά. Για να το δούμε πώς φαίνεται. Α, σωστό και αυτό. Συγγνώμη, Αρτζεντάβης. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω, συγγνώμη. Το ξέρω ότι είσαι γεμάτος με berries. Βάλε εδώ όσα χωράει. Βάλε εδώ, δεν χωράει τίποτα. Τους είχε όλα γεμάτα είναι. Λίγα berries θέλει κανείς. Μπέρις, κανείς, εσύ, σ' άκουσα εδώ που φώναξες, εγώ φώναξες. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι περνάει από πάνω από το replicator χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι ακριβώς βασικά το ύψος που χρειαζόμαστε. Είναι ακριβώς μα ακριβώς αυτό το ύψος. Λοιπόν, ωραία. Θα κάνω pick-up αυτά και θα βάλω, πώς μπορώ να τα κάνω πολύ εύκολα pick-up, έτσι. Τσακ,
Τσακ, ωραία. Θα βάλω στις γωνίες. Πώς μπόρεσα και έκανα pick-up το... Παιδιά, ενώ σημάδευα το ceiling, έκανα pick-up από κάτω από το ceiling, από μέσα από το ceiling έκανα pick-up το pillar. Δεν πειράζει. Rip ένα ceiling. Ωραία. Αυτά εδώ τα φτιάξα. Και θέλω και pillars medium, αλλά θα βάλω πέτρινα pillars, γιατί νομίζω είναι καλύτερα. Άρα, medium πέτρινα pillars, 4-8, ωραία. Medium stone, 8. Τέλεια. Και πάμε να βάλουμε αυτά εδώ τα 8 pillars. Αχ, τι ωραία, πήρα level. Στις γωνίες, όπου το S+ μας βοηθάει και το λοκάρει στη γωνία μόνο του αυτόματα. Θα το επεκτείνω προς τα κάτω να κουμπίσει το πάτωμα για να φαίνεται πιο όμορφο, αλλά αυτό θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Για την ώρα θέλω να κάνω αυτό εδώ. Εκεί θα είναι λίγο δύσκολο να φτάσω μόνος μου, αλλά γι' αυτό υπάρχει το Argentavis για να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Λοιπόν, πάνω. Ακριβώς εκεί, και όπως σας είπα μετά, τώρα δεν θέλω να ξοδέψω άλλα τέτοια, αλλά μπορώ να βάλω και ένα από κάτω, ας πούμε, μέχρι να κουμπίσει το πάτωμα, ή μπορώ να βάλω πολλά μικρά. Εκεί αυτό. Τα υπόλοιπα μπορώ να τα βάλω νομίζω από εδώ. Ένα εδώ. Άλλο ένα εδώ. Και εδώ πέρα. Κανονικά. Και με τον νόμο. Τέλεια. Αυτά εδώ θα τα φτιάξουμε. Ωραία. Και πάνω σε αυτά θα στηριχτεί ο δεύτερος όροφος, ο οποίος όροφος είναι 400 κιλά, δώσε λίγο βάρος να έχουμε. Θα πάρω τα μισά του μισού. Βασικά δεν θα φτάνω με την καμία, οπότε πάμε να κάνουμε την αρχή με το Argentavis. Έτσι. Γιατί φαίνεται. Λοιπόν, νομίζω το βρήκα πως γίνεται. Αντί να το βάλω αυτό εκεί πάνω, θα το βάλω ένα πιο κάτω, δηλαδή εδώ. Από πάνω από αυτό θα βάλω έναν S+ τοίχο. Όλα είναι S+ όσα βάζω εδώ, έτσι. Ένα τοίχο από πάνω του. Και το S+, για κάποιο λόγο, τον τοίχο όταν τον βάζεις πάνω από ένα ceiling, τον βάζει ένα τσακ πιο πάνω από ότι πρέπει να το βάλει κανονικά. Οπότε βάζοντας εδώ αυτό, βλέπετε που λοκάρει σε δύο σημεία. Εκεί λοκάρει στο pillar, εκεί λοκάρει στο wall, στον τοίχο. Εγώ το θέλω επάνω, εκεί. Ωραία, και δεν περισσεύει τίποτα. Αυτό που δεν ξέρω, για να σας πω, είναι αν βγάλω τον τοίχο, αν θα μείνει αυτό εκεί που πρέπει, αν θα πέσει. Θα το δούμε τώρα. Έμεινε. Ωραία. Οπότε έχουμε το πάτωμα χωρίς να εξέχει το pillar από κάτω, γιατί δεν θα μ' άρεσε καθόλου άμα εξήχε. Ωραία. Άμα καταφέρω να βάλω αυτό εδώ, θα βάλω και κανένα δυο ακόμα ή δεν χρειάζεται, και θα μπορέσω να προσγειωθώ με το Argentavis εδώ για να κάνει και λίγο πιο ησυχία, και θα μπορέσω να βάλω και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και το χρειαζόμενο το Argentavis και το πάρκαρα κάπου μακριά, γιατί το Argentavis χρειάζεται για τέτοιου είδους χτισήματα. Κάτι δεν μέτρησα καλά, γιατί μου τελείωσαν τα πατώματα. Περίεργο. Το σπίτι κάτω είναι 10x10. Και έφτιαξα 100. Α, δεν έφτιαξα 100. Ναι, δεν έφτιαξα 100. Έφτιαξα 100. Δεν έφτιαξα 100. Πόσα έφτιαξα. Δεν ξέρω, χρειάζομαι κι άλλα. Α, τώρα κατάλαβα τι έγινε. Τι έκανα λάθος. Τα pillars
ξεκινάνε από τη γωνία, ενώ επάνω καταλήγουν στο κέντρο του πατώματος, του ceiling, με αποτέλεσμα ο πάνω όροφος να βγαίνει μισό ceiling πιο έξω από το σπίτι. Άμα πάμε εδώ, ας πούμε, και το δούμε έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Α, φαίνεται από εκεί, από το πλάι. Πω πω, είναι ψηλό. Ναι, βγαίνει μισό πιο έξω από τη μία και μισό πιο έξω από την άλλη. Δεν με πειράζει. Αντί να είναι 10x10 θα είναι 11x11. Απλώς πρέπει να φτιάξω λίγα ταβάνια ακόμα. Ωραία, έφτιαξα άλλα 21 ταβάνια, τα βάλα, έκλεισαν οι τρύπες, έγινε όλο κομπλέ. Πολύ ωραίο είναι. Να το δούμε και πώς φαίνεται από λίγο πιο πέρα. Πολύ μ' αρέσει, παιδιά. Πολύ, πάρα πολύ μ' αρέσει. Του έχει δώσει έναν ωραίο χαρακτήρα, μπορώ να πω. Νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ όμορφο το σπίτι. Τα πύλα στα κρυανά δεν θα σταματάνε εκεί, είπαμε θα κατέβουν κάτω. Ωραία σκιά που κάνει. Μπορώ να πω μου ψήλο αρέσει. Ωραία είναι η σκιά. Θα ήθελα όμως να κατεβάσω λίγο, μπορώ να κάνω μερικά κάγκελα να δοκιμάσω πώς φαίνεται. Και θα τα βάλω μόνος μου εκτός κάμερας τα υπόλοιπα, γιατί αυτό είναι κάτι που τρώει χρόνο. Αλλά θέλω να σας δείξω λίγο τι ακριβώς έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Θα πάμε να βάλουμε 2-3 εδώ μπροστά, αν μπαίνουν. Δεν ξέρω, μπορώ να τα... Δεν βλέπω τίποτα. Μπορώ να τα λοκάρω από κάτω. Όχι, λοκάρει μόνο από επάνω. Οπότε, το παλιό γνωστό καλό κόλπο, βάζοντας τείχους από πάνω. Άμα θέλει να μπει. Βάζοντας τείχο από πάνω, μπορούμε μετά από την κάτω πλευρά του τοίχου να λοκάρουμε ένα τέτοιο και μετά μπορούμε να βγάλουμε τον τοίχο και να παραμείνει αυτό εκεί. Βασικά, ναι, έτσι, γιατί ακόμα και αν βάλω κάγκελα από πάνω, δεν λοκάρει κάγκελο κάτω από το κάγκελο, όχι. Αναγκαστικά πρέπει πρώτα να το περάσω όλο με τοίχους από πάνω και μετά να βάλω κάγκελα από κάτω και θα βάλω κάγκελα και πάνω γύρω γύρω, έτσι να είναι όλο κάγκελα, θα είναι πολύ όμορφο. Αλλά το κυριότερο είναι το από κάτω, το οποίο μετά με το model selector, γιατί δεν γίνεται αλλιώς στον αέρα, θέλουμε ένα model selector. Ωραία. Θα έρθουμε εδώ και θα πυροβολήσουμε αυτό εδώ και θα το κάνουμε έτσι, οπότε από μακριά όταν το κοιτάμε θα φαίνεται ότι έχει να μην είναι τόσο λεπτό το ταβάνι, ξέρετε, να είναι λίγο αυτό εδώ που βλέπετε τώρα γύρω γύρω, φανταστείτε το. Θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο, θα το κάνω εκτός κάμερας για να μην σας παιδεύω εσάς. Το κυριότερο είναι. Και θα τη φτιάξω και τη σκάλα, παιδιά, εκτός κάμερας. Δεν θέλω να φάμε πολύ χρόνο. Θα την κάνω μάλλον κάπου εδώ πίσω. Τη σκάλα θα μπορούσα να την κάνω και εξωτερικά από το πλάι, ώστε να μην φάει χώρο από το ταβάνι. Να είναι εξωτερικά στο πλάι. Από εδώ έχει πολύ χώρο. Εδώ έχει πολύ χώρο. Θα μπορούσε να γίνει από εδώ η σκάλα. Θα είναι εκεί που είναι το replicator. Εντάξει, το replicator πάει και από την άλλη. Δεν είναι δύσκολο να το μετακινήσω. Αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα είναι να φτιάξουμε θερμοκήπιο. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μικρό θερμοκήπιάκι, το οποίο θα έχει 2, 4, 8 plots. Θα τα κάνω large, γιατί όχι. Πρέπει να ξεκλειδώσω το engram. Large crop plot. Πού είναι? S plus, large crop plot. Done. Plot, 8 από αυτά, craft, έτοιμα.
Εφόσον θα τοποθετήσω από εδώ τη σκάλα, από τι είπα πριν, θα μπορούσα να βάλω από εδώ τα plots. Θα αφήσω λίγο γύρω γύρω να μπορούμε να περνάμε. Και θα βάλω εδώ 2, άλλα 2 και άλλα 2, sorry Gentavis, και άλλα 2, αυτά. Δεν θέλω να κάνω ένα πάρα πολύ μεγάλο θερμοκήπιο. Αυτό εδώ νομίζω είναι εντάξει, εδώ στην ακρούλα θα είναι στη γωνίτσα. Και όλο το υπόλοιπο ταβάνι θα είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν θέλω, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή ακριβώς τι θέλω. Λοιπόν, έχουμε το φιόμια στη διάθεσή μας. Μπορούμε να φτιάξουμε... Έχουμε φιόμια. Όχι, δεν έχω κάνει φιόμια τέμψη σε αυτό το χάρτη. Okay, πρέπει να πάμε στο βάλτο να βρούμε φιόμια. Έχει πολύ δουλίτσα, παιδιά. Έχει πάρα πολύ δουλίτσα. Σίτζ έχω να φυτέψω. Θατς έχω. Θυμάστε που είχαμε πάει σε ένα επεισόδιο και παίξαμε μπάσκετ. Στο γήπεδο του μπάσκετ είχαμε βρει ένα σκαθάρι. Θα πάω πάλι εκεί. Να δω αν μπορέσω να ξαναβρω έστω ένα σκαθάρι, να το κάνω tame. Θα πάρω σκατάκι από το Rex. Και υπάρχει και ένα ωραίο exploit, όπου όταν βγάζεις κάποιο ζώο από το cryopod, αμέσως βγάζει τέτοιο. Άσε με να το πάρω, να δείξω εδώ στον κόσμο, έτσι. Και είναι λίγο όποιο το ξέρω, αλλά επειδή εμείς έχουμε... Βάλει ένα mod που αφαιρεί το Cryo Sickness. Εγώ μπορώ να τον πάρω το Rex τώρα πάνω μου και να τον ξαναρίξω. Και επειδή υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο exploit, μπορούμε να μαζέψουμε πάρα πολλά μεγάλα τέτοια και να πάμε να κάνουμε tame ένα σκαθάρι. Εδώ είναι Dunk Beetle 136. Ήταν level 90 αν θυμάμαι καλά. Ήταν level 90 και δεν χωράει άλλα. Έγινε tame, δεν ξέρω εγώ πόσο, του δώσα και μερικά level up και έχει κι άλλο ένα level. Στα σκαθάρια παιδιά μόνο weight, ανεβάζουμε τίποτα άλλο για να μπορεί να σηκώνει περισσότερα φύσεις για να φτιάχνει fertilizer. Δεν θέλει τίποτα άλλο, μόνο φύσεις του βάζετε μέσα, τίποτε άλλο. Και ενεργοποιείτε το wandering, το έχω ήδη ενεργοποιήσει εγώ το wandering, αλλά για να μην αρχίσει να κάνει βόλτες το έδεσα σε ένα S+ hitching post και... Για κάποιο λόγο αυτά εδώ λένε 19 στα 600 νερό, όλα λένε 19. Δεν βρέχει εδώ ποτέ, δεν ξέρω πώς τα βρήκε αυτά τα 19. Λοιπόν, αυτό κάνει γύρω στα 15 λεπτά για να φτιάξει fertilizer με αυτά εδώ. Πρέπει να έχει περάσει κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό, οπότε BRB να μαζέψω το fertilizer που χρειάζομαι, να φυτέψω τα φυτά και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε σε ένα από τα πολλά σημεία στο bog που έχει κρύσταλλα. Να δοκιμάσουμε αυτό εδώ τι μαζεύει. 90. Έγινε encumbered. Δεν το πιάνει. Αχ, έκανα βλακεία. Δεν πειράζει, δεν θέλω stone. Θέλω μόνο κρύσταλλα. Ρατζεντάβης, τι θα σε πειράζει τώρα να σου είναι ένα βηματάκι πιο κοντά μου. Ωραία. Ναι. Ωραία. Εκείνο τελικά το φτάνει. Ωραία. Λοιπόν, από ένα βραχάκι 100, 200, 300, 400, σχεδόν 500 κρύσταλλα από ένα βραχάκι μόνο. Wait. Να. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω θα με φτάσει αυτό το κρύσταλλο για να χτίσω ένα μικρό θερμοκηπιάκι. Μπορεί να πάω σε κανένα βραχάκι ακόμα να μαζέψω λίγο περισσότερο και τα ξαναλέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από αρκετή ώρα. Εδώ δεν μπαίνει, άλλο ένα πιο κάτω. Ωραία. Φτάσαμε στον πάτο και μας άφησε εδώ πέρα να τοποθετήσουμε. Βλέπετε, ακουμπάει μέσα στο νερό και γι' αυτό και μας αφήνει να βάλουμε εδώ πέρα το intake. Έχω τραβήξει εγώ σωλήνα μέχρι πάνω. Είχα πει θα κρύψω το σωλήνα μέσα από το pillar και καλά να κατέβαινε ο σωλήνας εδώ με το pillar. Αλλά ποιος νοιάζεται πραγματικά, δεν με πείραξε καθόλου, το έκανα έτσι όπως το βλέπετε τώρα. Νύχτωσε. Έχω βάλει γκάμα 3, αλλά ας βάλω γκάμα 4.
Μήπως είναι λίγο καλύτερα. Και το θερμοκήπιο, παιδιά, είναι έτοιμο. Αυτό εδώ ήταν και να ευθυγραμμίσω το σωλήνα που έχω βάλει εδώ κάτω, όπου ξεκινά εδώ ένα ίσιο. Άλλο και εδώ πέρα έχει ένα σταυρό. Ένα-δυο ίσια ξέρω εγώ, άλλο ένα σταυρό. Και εδώ πέρα πίνουμε νεράκι πλέον και είναι irrigated. Και μπορώ εγώ να βάλω τώρα τους υπόλοιπους τοίχους. Έτσι. Δεν έβαλα τζάμι αυτό το glass του S+, έβαλα greenhouse. Το θεωρώ λίγο πιο όμορφο για θερμοκήπιο. Μάλλον. Δεν ξέρω. Αναλόγως στην περίπτωση. Αναλόγως στην περίπτωση. Τώρα εδώ επειδή ήθελα να το ταιριάξω με ξύλο, νομίζω ταιριάζει καλύτερα αυτό. Είχα φτιάξει ένα wall παραπάνω. Α, εδώ έβαλα πόρτα, γι' αυτό δεν έβαλα wall. Ναι, είχα απολογίσει τα walls σαν walls. Ωραία. Και αυτό εδώ. Θα αναρωτιέστε που είναι το σκαθάρι. Κάπου εδώ είχα βάλει το σκαθάρι. Ναι. Το πήγα αλλού το σκαθάρι γιατί εδώ μπορεί να το πάρει κατά λάθος όταν κάνουμε teleport και δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε το σκαθάρι πήγε αλλού. Ωραία, ωραία. Πολύ πολύ όμορφα. Έτοιμο και το ταβάνι. Οπότε θα έχουν πάρει greenhouse effect όλα τα φυτά. 300% greenhouse effect. Τέλεια. Πάμε να δούμε τι κάνει το σκαθάρι μας. Αν θέλετε αφήνετε και ένα ονοματάκι για το σκαθάρι. Θα το ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, φύσεις. Πάρε και αυτά. Α, δεν χωράει άλλα. Δώσε άλλο ένα level. Βασικά φέρ' τα fertilizer. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ τι έφτιαξε, παιδιά. Ώσπου να χτίσω το θερμοκήπιο. Ώσπου να χτίσω το θερμοκήπιο. Κοιτάξτε τι, τι έχει φτιάξει. Μιλάμε για πολύ fertilizer. Πόσα είναι? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Τέλεια. 19 fertilizers. Πάμε να τα μοιράσουμε μέσα στα plots. Τα 19 fertilizer. Έχουμε 8, άρα 2 στο καθένα. 8 και 8, 16. 1. Όχι φύσεις. Πάρε τα φύσεις. Τα φύσεις, παιδιά, δεν είναι να τα εμπιστεύεστε για φυτά. Καλύτερα να τα φυλάτε, να τα βάζετε στα σκαθάρια. Λοιπόν, από 2 στο καθένα. Θα είναι μια χαρούλα. Θα μπορώ εγώ εδώ πέρα στην άκρη να βάλω μια ντουλάπα για να βάλω μέσα όλα τα φύσεις. Τέλεια και τέλεια. Εφόσον έχω νεράκι τώρα εδώ, μπορώ όπως έρχεται ο σωλήνας εδώ πέρα, κάπου στη μέση, να κάνω ένα τσακ και να το φέρω και μέσα στο σπίτι, στο γκάτο όροφο. Τώρα δεν ξέρω πόσο όμορφο φαίνεται ένα θερμοκήπιο εδώ στη μέση, πάνω στην ταράτσα, στην άκρη μάλλον. Αλλά θα δούμε, κάτι θα βρούμε να κάνουμε, να τα ταιριάξουμε. Υπάρχει καμιά περίπτωση από εδώ να κάνω hide all connected pipes. Οπότε όλα τα pipes που είναι ενωμένα εδώ σε αυτό το δίκτυο κρυφτήκανε και δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Ως διαμαγείας έρχεται νερό εδώ πέρα και ποτίζονται όλα χωρίς να φαίνονται καθόλου τα pipes. Λοιπόν, φυτεύουμε εδώ πέρα ένα Savo Root. Κάτσε να κλείσω τον γκάμα, να μειώσω λίγο. Τι πατάω. Εδώ άλλο ένα Savo Root. Ωραία. Αυτά τα δύο θα είναι Citronal. Περίφημα. Αυτά τα δύο θα είναι Long Grass. Πολύ όμορφα. Και αυτά τα δύο, καλά το μαντέψατε, θα είναι Rock Carrot. Ωραία. Έχουν, βασικά δεν έχει σημασία πόσα σλότ έχουν, διότι θα φτιάξει 150, νομίζω ότι θα σταματήσει. Δεν θέλω πολλά. Δεν θέλω πολλά, 5-10 θέλω μόνο, οπότε δεν θα με νιάξει να κάνω κάτι ιδιαίτερο. Πάρε τα υπόλοιπα εσύ. Έχουμε και 19 oil, έτσι τσάμπα από το σκαθαράκι μας. Έχουμε 19 oil. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα. Ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα, αλλά μου έχει πάρει πάρα πολύ ώρα. Επίσης, αυτό που θέλω να κάνω στη συνέχεια προϋποθέτει να έχουν μεγαλώσει τα φυτά μας. Οπότε, κάπου εδώ, άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like στο βίντεο. Άντε πάλι, γιατί μου το κάνει αυτό. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι αν είστε καινούργοι. Κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια.
και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας! We'll be right back.